Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, εδώ και καιρό αγωνιζόμαστε να μην γίνουν τα διόδια στην περιοχή του Βόλιου, της Άλιστα και αυτό, ούτε με τοπικά, ούτε πλευρικά. Δυστυχώς όμως αυτές τις μέρες, δεν θέλω να πω η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι παράγοντες του ΤΑΙΠΕΔ έδωσαν εντολή και ήδη άρχισαν εργασίες. Εμείς πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε χθες. Είμαστε κάθετα αντίθετοι να γίνουν τα διόδια και αποφασίσαμε όλοι μαζί, μόνο και μόνο, τουλάχιστον να ανασταλούν όλες οι εργασίες που πρέπει να γίνουν μέχρι που να γίνει η νέα κυβέρνηση και να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Διότι νομίζω ότι είναι κρίμα ένα Βόλιο το οποίο είναι σε αυτή την κατάσταση, είναι η πιο φτωχή περιοχή, να μπαίνουν και τρία διόδια, δηλαδή να μπαίνουν με τοπικά και πλευρικά. Mm-hmm. Νομίζω πήραμε την απόφαση, θα σας μιλήσει και ο νέος δήμαρχος Βοή, ο οποίος πήραμε όλοι συνολικά η απόφαση να μην είναι κανένας αντίθετος και νομίζω ότι θα σας τα πει και ο κύριος Ζευκλής, διότι έχουμε και το κείμενο το οποίο δεν το έχω αυτή τη στιγμή να σας το δώσουμε. Θα το δώσουμε στη δημοσιότητα και στα μέσα ενημέρωσης όλα τα δελτία. Και να είστε, και αυτή τη στιγμή μίλησα με τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος προσφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και τώρα αυτές τις μέρες εκδικάζεται και η υπόθεση. Οπότε τουλάχιστον να εκδικαστεί η υπόθεση και μετά να προχωρήσουμε. Στην απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή αγώνα, η οποία αποτελείται από τους δημάρχους, τον νέο, εμένα δηλαδή, και τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον κύριο Καραμπατζιά και άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξεκινάμε έναν αγώνα κατά των διοδίων, τα οποία έρχονται σε νεκρό πολιτικό χρόνο αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουν στην περιοχή της Μπάρας Σιάτιστα. Πρόκειται για ένα κεντρικό διόδια στη μέση και δύο πλευρικά διόδια, τα οποία ως αποτέλεσμα έχουν αυτή τη στιγμή να δημιουργείται το ακριβότερο κομμάτι εθνικής οδού στην Ελλάδα, και μιλάμε για το κομμάτι Σιάτιστα-Κοζάνη, το οποίο θα στοιχίζει περί τα 2,4 ευρώ, ήτι δηλαδή 0,33 ένα χιλιόμετρο. Οπότε καμία αναλογικά δεν υπάρχει τίποτα. Καλείται ο πολίτης, ο ταλαιπωρημένος του Δήμου Βοΐου, να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό για να μεταβεί στην έδρα της πρωτεύουσας για να διεκπαιρεώσει υποθέσεις του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Ο σχεδιασμός είναι πάρα πολύ πρόχειρος. Ο αρχικός συνδυασμός εδώ και 15 ετία ήταν να γίνουν τα διόδια στην περιοχή της εξόδου Γρεβενών στη δεύτερη έξοδο και στην περιοχή του Αλιάκου Μναβοϊού, ήτι δηλαδή στα σύνορα μεταξύ Ιωαννίνων και νομού Κοζάνης και στα σύνορα Κοζάνης και Καστοριάς. Εκεί ήταν το λογικό. Τώρα το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο αυτή τη στιγμή θέλει να αμπαλάρει αυτό το έργο για να το δώσει στους αναδόχους, οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν το έργο αυτό, τοποθετεί τα διόδια πάρα πολύ πρόχειρα, πάρα πολύ γρήγορα και μια πολύ μεγάλη αδικία. Επιπλέον για τους πολίτες μας θα δημιουργηθεί μια δαπάνη για να μεταβούν ακόμα και στην πόλη των Γρεβενών, γιατί εκεί τα πλευρικά διόδια θα είναι και αυτά ένα ποσό που θα ξεπερνούν το 1 ευρώ. Ο επισκέπτης που εμείς περιμένουμε στο Βόλιο, γιατί γι' αυτό είναι το οποίο σχεδιάζουμε τόσο καιρό, από τη στιγμή που θέλει να βγει για μια επίσκεψη στο Βόλιο, θα αναγκάζεται να πληρώνει και διόδια για να βγει στον κόμβο Σιάτιστα, αλλά και όταν συνεχίσει πια το δρόμο να πληρώσει ξανά διόδια για να συνεχίσει προς την Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά γενικώς είναι απαράδεκτα, άδικα, γι' αυτό και εμείς δεν μπορούμε παρά να αντισταθούμε. Οπότε το πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας είναι κάτι το οποίο θα πάρει απόφαση η Επιτροπή Αγώνα. Προς στιγμή έχουμε επισκεφθεί τον Περιφερειάρχη, βρήκαμε και τον κύριο Πλακεντά. Έχουμε επισκεφτεί σαν Επιτροπή Αγώνα το σύνολο της Αποκεντρωμένης. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη συνεδρίαση της ΠΕΔ να βρούμε ευκαιρία. Έχουμε ειδοποιήσει όλους τους βουλευτές, τον καινούριο εκλεγμένο Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, και τον Κασαπίδη. Mm-hmm. Λοιπόν, ο καθένας να λάβει θέση και για τους υποψήφιους βουλευτές για αυτό το μεγάλο και πρόβλημα και την αδικία που συντελείται αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον μέχρι για το επόμενο δεκαήμερο να ανασταλούν οι εργασίες και με την καινούργια κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, να κάτσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε τη σωστότερη λύση για το Δήμο Βοή, ο οποίος πλήττεται από πολλές μεριές.